στο στούντιο, ερασιτέχνης μετρολόγος, ο κύριος Έρικ Κίτας. Καλώς ορίσατε, γνωστός και Εβραίος από το Κίτας Weather. Κίτας Weather, ναι. Μια διόρθωση απλώς. Έχουμε ξεπεράσει το ερασιτεχνικό επίπεδο και έχουμε περάσει. Έχω τελειώσει τις σπουδές μου. Ωραία. Τον περασμένο Δεκέμβρη. Από συνήθεια τότε, ιδιώτης μετρολόγος να σας λέμε πλέον. Λοιπόν, ναι. Κύριε Κίτα, να ρωτήσουμε λίγο. Καταρχάς να πάρουμε την εποχή τώρα, τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ανεμοστρόβιλους, έχουμε χαλάζει τώρα στην ορεινή Λεμεσό. Είναι όντως συνηθισμένα φαινόμενα για την εποχή τώρα, μέσα στα μέσα Ιουνίου? Συνηθισμένα για την εποχή είναι. Αυτό που μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν ασυνήθιστο είναι η έκταση και οι μέρες που είχαμε με τέτοιου είδους φαινόμενα. Γι' αυτό και ο μήνας Ιούνιος έχει πλησιάσει το 300% της κανονικής του βροχόπτωσης. Εννοείται είναι παρατεταμένα. Είχαμε και άλλες χρονιές βροχές, αλλά κράτησε περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Πέρσι όμως ο Ιούνιος είχε φτάσει στο 450% περίπου η βροχόπτωση του. Mm-hmm. Η διαφορά φέτος, ο Μάιος είχε κάνει μόνο 8% σε σχέση με 265 και πέρσι. Mm-hmm. Και κάπου ο Ιούνιος ήρθε και ισορροπήσαν τα πράγματα με τον Μάιο που ήταν εξαιρετικά ανόμβρος. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα τέτοια φαινόμενα όπως χαλάζει όμως δεν είναι ακραία σε κάποιες περιπτώσεις για την εποχή? Δηλαδή να καταστρέφονται καλλιέργειες μέσα στον Ιούνιο δεν θυμάμαι να το είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Αντίθετα, τέτοιου είδους καταιγίδες είναι συνηθισμένες μέσα στην άνοιξη και μέσα στους θερμούς μήνες του έτους, εφόσον έχουμε την εκδήλωση τους. Mm-hmm. Διότι δεν έχουμε κάθε καλοκαίρι τόση έκταση σε καταιγίδες και για τόσες ημέρες, αλλά είναι συνηθισμένο τέτοια εποχή να συνοδεύονται από αυτά τα ακραία φαινόμενα, mm-hmm. που συνήθως είναι το χαλάζινη, ρηπαίοι ανέμοι και πιο απομακρυσμένο το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου. Ναι. Τώρα αυτό πώς προήλθε? Είναι λόγω των φαινομένων που είχαν προηγηθεί? Επειδή ολόκληρο χειμώνα δεν είδαμε τέτοια καταστροφή από ανεμοστρόβιλο. Υπήρξε μια περίπτωση. Είχαμε την περίπτωση της Παρεκκλησιάς. Ήταν μέσα στον Δεκέμβρη, να δεν κάνω λάθος. Καταστράφηκαν και οροφές σπιτιών. Ναι, όταν μας επηρέασε το σύστημα νερονόματι υγεία. Mm. Αυτά τι συστήματα είναι τώρα όμως, σαν προχθές ο ανεμοστρόβιλος? Αυτές οι καταιγίδες είναι κυρίως, τέτοια εποχή είναι κυρίως λόγω αστάθειας, mm-hmm. αντίθεση με αυτά που έχουμε μέσα στο χειμώνα, που είναι λόγω οργανωμένων βαρομετρικών χαμηλών. Είναι εντελώς διαφορετικό δηλαδή το βαρομετρικό που επηρεάζει την εποχή τώρα, γιατί είναι και ζέστη. Μπορεί να έχουμε βροχοπτώσεις, μπορεί να έχουμε γαλαζόπτωση, αλλά είναι ο καιρός, είναι θερμός. Ναι, είναι λόγω αυτής της θερμότητας mm-hmm. που ξεκινούν αυτές οι καταιγίδες και γι' αυτόν τον λόγο είναι περιορισμένες κυρίως στον ορεινό ημιορεινό όγκο του νησιού, αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού, λόγω διάφορων μηχανισμών που έχουμε ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα της συγκεκριμένης. Εξηγήστε μας το λίγο αυτό, γιατί λόγω της θερμότητας μπορεί να προκληθούν, ας πούμε, βροχοπτώσεις? Εφόσον έχουμε τις ιδανικές συνθήκες, mm-hmm. με το που βγαίνει ο ήλιος, αρχίζει και θερμαίνεται η γη. Mm-hmm. Έχουμε διαφορά θερμοκρασίας σε μεγάλη απόσταση. Σε μικρή απόσταση. Μάλιστα. Πάνω στα βουνά αρχίζει το Mountain Valley Circulation, νομίζω ότι οι άνεμοι γενικά, οι συνοπτικοί άνεμοι είναι ασθενείς. Mm-hmm. Αρχίζουν ανωδικοί άνεμοι από τις πλαγιές των βουνών και φτάνοντας στην κορυφή αρχίζουν να ψύχονται και να δημιουργούνται νεφικές αναπτύξεις. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και στο εσωτερικό, όπου η επιφάνεια της γης θερμαίνεται πολύ περισσότερο σε σχέση με τις παράλληλες περιοχές, για παράδειγμα. Γι' αυτό δεν παρατηρούνται βροχές στις παράλληλες περιοχές mm-hmm. τέτοια εποχή. Είναι πιο σπάνιο. Παρατηρούνται, αλλά είναι πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα. Ναι, περισσότερο στα ορεινά εκδηλώνονται αυτά. Ορεινά ή μειωρινά και περιοχές του εσωτερικού. Μας έχετε αποστείλει κάποιες κάρτες. Σας ζητήσαμε έτσι να κάνουμε και ένα γράφημα, να δούμε τα τελευταία χρόνια για τις μέσες βροχοπτώσεις και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με τα καιρικά φαινόμενα. Να δούμε πρώτα την κάρτα 1, Γεωργία. Εντάξει, αυτή είναι η δεύτερη. Η θερμοκρασία της θάλασσας είναι αυτή. Σωστά, κύριε Κίτα, να το βλέπουμε λίγο
στην οθόνη, παρακαλώ, και να σχολιάσουμε. Λοιπόν, τι υποδεικνύει αυτή η κάρτα εδώ? Αυτή η κάρτα είναι... Παρακαλώ να μας βοηθήσετε λίγο με την οθόνη, για να βλέπει και καλύτερα ο κύριος Κίτας. Τι λέμε? Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η μέση βροχόπτωση? Αυτή είναι η μέση βροχόπτωση από το 1901-1902, από όπου υπάρχουν στοιχεία, μέχρι το 2017-18, το προηγούμενο υδρολογικό έτος. Και τι χαρακτηριστικά, τι υποδεικνύεται μέσα από αυτή την κάρτα? Εδώ φαίνεται ότι οι εξαιρετικά πολύ όμβρες χρονιές έχουν μειωθεί τα τελευταία 50 χρόνια, περίπου μετά από την εξαιρετικά πολύ όμβρη χρονιά του 68-69, ναι, που είναι και το ρεκόρ μέσης βροχόπτωσης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κύπρο. Και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και οι ανομβρίες. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι ένα φαινόμενο. Η ανομβρία είναι εδώ, η μπέση μπάρα. Έτσι, και βλέπουμε ότι από το 2011 μέχρι σήμερα είναι ίσως στα υψηλότερα επίπεδα, δεν κάνω λάθος, όπως το βλέπω εδώ. Όχι. Είχαμε και εδώ και το 1981 επίσης. Αν το πάρουμε σε μια δεκαετία, έχουμε τρεις εξαιρετικά άνοβρες χρονιές, που όπως βλέπουμε δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Αυτό που με προβληματίζει όμως, έχει μειωθεί πολύ η βροχόπτωση μετά μετά την εισβολή. Μάλιστα. Και αυτόν ίσως να οφείλεται ότι έχουν χαθεί κάποιοι σταθμοί που πιθανόν να καταγράφαν πολύ πιο μεγάλα ύψη βροχής. Και οι μετρήσεις που βγαίνουν τώρα είναι βάσει της μέσης βροχόπτωσης που είχαμε τότε. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον κάποια περίοδο από τότε. Και αυτόν πιθανόν να μην είναι τόσο η μείωση της βροχής στα τελευταία 30-40 χρόνια. Εννοείται καταγραφή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως φέτος ήταν μια καλή χρονιά από όλες τις απόψεις σε θέματα εισρωής νερού. Και σε θέμα, σπάσαμε όλα τα ρεκόρ σχεδόν που αφορούν την εισρωή νερού. Ακόμη και σήμερα βερχύλησε το φράγμα του Ξυλιάτου και ο Κούρης ακόμα ανεβαίνει η στάθμη του και έχουμε... Οδεύουμε προς το τέλος Ιουνίου. Μάλιστα, μάλιστα. Η πληρότητα των φραγμάτων είναι στο 92,2% αυτή τη στιγμή. Το μέγιστο που φτάσαμε ήταν 93,1% πριν από 1,5 μήνα περίπου. Αλλά οι ροές για την εποχή συνεχίζουν να είναι αρκετά υψηλές. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε τι καταγράφεται εδώ. Αυτό είναι η θερμοκρασία της θάλασσας που ήταν προηγουμένως. Ναι, αυτό είναι, ναι, η θερμοκρασία της θάλασσας που βλέπουν ότι στην περιοχή της Κύπρου η θερμοκρασία είναι γύρω στους 24-26 βαθμούς περίπου. Ναι. Είναι κατά 1 με 2 βαθμούς πιο ψηλή από την κανονική θερμοκρασία για τέτοια εποχή. Μπορούμε να το δούμε στην επόμενη κάρτα. Βεβαίως. Αυτό είναι η ανομαλία της θερμοκρασίας. Ναι, αυτό είναι η ανομαλία της θερμοκρασίας πώς παρουσιάζεται. Βλέπετε ότι τα ανατολικά 2/3 της Μεσογείου έχουν θερμοκρασίες πιο ψηλές από την κανονική, ενώ πιο κοντά στην κανονική είναι το υπόλοιπο δυτικό 1/3. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Αυτή είναι η θερμοκρασία στη Λευκωσία από το 1901 μέχρι το 2005 και βλέπουμε ότι έχει μια ανωδική τάση που φτάνει σχεδόν των μισών βαθμών από ό,τι φαίνεται. Αυτό όμως ίσως να οφείλεται σε έναν βαθμό και στο ότι σε σχέση με το μέγεθος της Λευκωσίας που είχαμε πριν από 50 χρόνια σε σχέση με σήμερα και μετά την εισβολή έχει μεγαλώσει αρκετά και έχει πλησιάσει περισσότερο του σταθμού της αθαλάσσας και λόγω της αστικής θερμικής νησίδας ίσως να επηρεάζει και αυτόν και να μην είναι τόσο ψηλή η θερμοκρασία. Όχι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, υπερθέρμανση του πλανήτη και όλα αυτά λέτε. Εντάξει, αποδεδειγμένα υπερθερμαίνεται ο πλανήτης, ίσως όμως όχι σε τόσο βαθμό για την περιοχή της Κύπρου. Μάλιστα. Θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικός κάποιος σταθμός ορεινής περιοχής,
Δεν κατάφερα να βρω όμως κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα να δούμε. Αυτές είναι οι κανονικές θερμοκρασίες από το 61. Κανονική βροχόπτωση. Κανονική βροχόπτωση, μάλιστα. Του υδρολογικού έτους. Του υδρολογικού έτους. Και είναι εδώ που στηρίζω ότι το φετινό υδρολογικό έτος που διανύουμε είμαστε σχεδόν στα 760 χιλιοστά βροχής. Το ρεκόρ του 68-69 ήταν 800, υπολείπονται δηλαδή γύρω στα 40 χιλιοστά. Ναι. Φέτος όμως είχαμε τεράστια ύψη βροχής σε κατεχόμενες περιοχές και λόγω του ότι τότε είχαμε και τους σταθμούς του 68-69 και σε κατεχόμενες, ίσως και να το σπάσαμε εκείνο το ρεκόρ ή να είμαστε πολύ πιο κοντά σε σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και ακόμη δεν βγήκε η χρονιά. Μας είπατε ότι είμαστε και στο 92% της πληρότητας για τα φράγματα. Οπότε έχουμε ακόμη, Εντάξει, η βροχόπτωση των επόμενων μηνών μπορεί να σου βάλει οτιδήποτε μεταξύ μερικά χιλιοστά μέσης βροχής έως 10-15, δύσκολα να σου βάλει κάτι περισσότερο. Άρα για να φτάσουμε τα 800 χιλιοστά το θεωρώ αδύνατο. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας κύριε Κίτα, θέλω να ρωτήσω. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο τα τελευταία χρόνια το νησί μας υπό τις κλιματολογικές συνθήκες που διανύουμε. Δηλαδή, ενώ είδαμε μια χρονιά φέτος με έντονη, ικανοποιητική, πέραν του δέοντος βροχόπτωση, κάποιοι λένε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο παροδικό, ότι δεν θα συνεχιστεί για πολύ. Εσείς τι λέτε? Σίγουρα είναι παροδικό και σίγουρα η Κύπρος και μέσα από την ιστορία βλέπουμε ότι υπήρχαν πάντοτε ανομπρίες. Τώρα πόσο θα μειωθεί η βροχόπτωση μέσα στα επόμενα έτη ή αν θα ερημοποιηθεί η Κύπρος που εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Ναι, είναι ένα από τα σενάρια που κυκλοφορεί τώρα. Έχουμε διαβάσει άπειρες αναλύσεις τώρα στο διαδίκτυο. Εντάξει, αυτό θα το δείξει ο χρόνος, διότι τα δεδομένα που έχουμε τώρα μπροστά μας ίσως να είναι πολύ διαφορετικά ύστερα από 5, 10, 20 χρόνια. Άρα δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που αναμένουμε βάσει των δεδομένων αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Κίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο στούντιο και για το υλικό που μας δείξατε και που μας εξηγήσατε. Είναι καλό να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα πολλές φορές, να μην νομίζουμε ότι όλα γίνονται στην τύχη. Προσπαθούμε και εμείς να ενημερώνουμε τον κόσμο όσο γίνεται και από τις σελίδες μας στο Facebook, στο Kitas Weather και στους καιρόφιλους Κύπρου που βλέπουν πάρα πολύ ανταπόκριση και από το κοινό. Είναι πολύ δημοφιλή, είναι αλήθεια. Και στέλνουν και υλικό, ταξιδεύετε κι εσείς, ανεβάζετε υλικό, είστε ιδιαίτερα ενεργοί. Ναι, και προσπαθούμε να αποκτήσει όσο παραπάνω γνώσεις γίνεται το κοινό για δικών τους καλών, αλλά και να ενδιαφέρονται και να μπορούν να μας βοηθούν και εμάς από τις περιοχές που βρίσκονται με διάφορες αναφορές που είναι πολύ σημαντικό πάνω στο θέμα και της πρόγνωσης και της ενημερώσης του κόσμου. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κίτα που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε κύριε Σκέντρο.